Έχουμε ήδη μιλήσει για τα φυσικά δικαιώματα και εκεί αναφερθήκαμε και στην ιδιοκτησιακή θεωρία και σε εναλλακτικέ ιδιοκτησιακές θεωρίε, όχι με βάση τον Τζον Λοκ. Εδώ πέρα θα κάνω μία σούμα, μία σύνοψη, ώστε να το χρησιμοποιήσω ω γέφυρα μετά όταν θα πάω στο θέμα της θεωρία συμβολέων και μεταφορά τίτλου. Υπάρχουν τρει τρόποι απόκτηση τίτλου περιουσιακού στον Λιμπερταριανισμό. Ο ένας είναι με οικειοποίηση ενός ακτή του πόρου, ο άλλος είναι με θελούσια ανταλλαγή και ο τρίτος τρόπος είναι ως επιβολή ποινή. Ποινή για κάποιο έγκλημα που έχει διαπραχτεί. Και οι τρεις αυτοί τρόποι δεν ε, αντιβαίνουν στην αρχή μια επίθεση. Για τους δύο πρώτους αυτό είναι προφανές, εδώ είναι άκτητο το αντικείμενο, εδώ γίνεται εθουλουσίως. Στην τρίτη περίπτωση, παρόλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί βία, αυτή η βία είναι αμυντική διότι είναι επακόλουθο μίας παραβίασης της αρχής μη επίθεσης και υπάρχει μία σταθερή απειλή, αμυντική απειλή η οποία λέει ότι αν παραβιάσεις την αρχή μη επίθεσης θα επιβληθεί ποινή και τιμωρία. Το θέμα της οικειοποίησης θα το δούμε πρώτα. Ξεκινάει από τον John Locke. Ο John Locke θεωρούσε τον άνθρωπο κτήτορα του εαυτού του, πίστευε στην αυτοκτησία δηλαδή, ως φυσικό δικαίωμα, και έβλεπε και την περιουσία σε εξωτερικά αντικείμενα ως προέκταση της αυτοκτησίας. Δηλαδή η λέξη property στα αγγλικά σημαίνει και ιδιοκτησία, σημαίνει και ιδιότητα. Για παράδειγμα, το χέρι μου είναι και ιδιότητά μου επειδή είναι κομμάτι του εαυτού μου, είναι και ιδιοκτησία μου επειδή είναι δικό μου. Ε, όταν κάποιο εργάζεται σύμφωνα με τον Τζον Λοκ σε έναν άκτιτο πόρο, αναμειγνύει με αυτόν τον πόρο την εργασία του, σαν να ήταν ένα υγρό, μία ουσία, α πούμε, η οποία βγαίνει από το σώμα και μεταβιβάζεται στον πόρο. Και με αυτή την ανάμειξη, το αντικείμενο γίνεται προέκταση του σώματο και κομμάτι της ιδιοκτησία. Οπότε αν κάποιος παραβιάσει μετά την περιουσία, είναι σαν να παραβιάζει το σώμα, σαν να παραβιάζει το άτομο, τον εαυτό, διότι παραβιάζει την νοητή σφαίρα δικαιοδοσίας, την νοητή σφαίρα επιρροής του ατόμου αυτού. Ο Hans-Hermann Hub διαπίστωσε βέβαια ότι δεν υπάρχει τέτοια ουσία που να λέγεται εργασία και να εκπορεύεται εκ του σώματος. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση μία μεταφορά, ένα σχήμα λόγου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο εργαζόμενος πάνω σε έναν άκτητο πόρο συνάπτει έναν μοναδικό δεσμό με αυτόν τον πόρο. Πηγαίνει ένα βήμα πιο βαθιά, ένα βήμα πιο πίσω και ρωτάει ποια είναι η ουσία, ποιος είναι ο σκοπός του να έχουμε μια ιδιοκτησιακή θεωρία. Και ο σκοπός προφανώς είναι να μπορούν να επιλύονται οι διαφορές με έναν τρόπο ώστε και η περιουσία να μπορεί να αξιοποιηθεί, να υπάρχει δηλαδή κίνητρο προς εκμετάλλευση και να μην ε, μένουν οι διαφιλονικίες ατελείωτες και να οδηγούν σε διαρκή σύγκρουση. Και για να μπορεί να τίθεται τέλος στις διαφιλονικίες πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό σημείο αναφοράς όπου ο δικαστής θα μπορεί να αναφερθεί ώστε να κρίνει την κάθε υπόθεση. Και εδώ είναι που ο Χαπ λέει η ιδιοκτησία να ξεκινάει κατά τον τρόπο που είπε ο John Locke, αλλά όχι λόγω ανάμειξης της εργασίας, αλλά απλώς λόγω της σύναψης ενός αντικειμενικού, ιστορικού, αδιαμφισβήτητου δεσμού μεταξύ αυτού που αξιοποιεί τον πόρο και του πόρου. Δηλαδή, αν εγώ έχω δουλέψει πάνω σε ένα χωράφι, το οποίο είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και κόπο, δεν είναι κάτι που απλά το λέω, και έρθει ένα άλλο και διεκδικήσει το ίδιο χωράφι και πάμε και οι δύο στον δικαστή, ο δικαστή θα έχει κάτι αντικειμενικό να δείξει υπέρ μου. Σημαντικό επίση είναι ότι για να υπάρχει ιδιοκτησία, δηλαδή δικαίωμα αποκλειστική χρήση και ελέγχου, πρέπει το αντικείμενο να επιδέχεται ιδιοκτησία. Αυτό που μπορεί να επιδέχεται η ιδιοκτησία είναι για παράδειγμα ένα φυσικό πόρο, ένα χωράφι, αυτό είναι προφανέ. Αυτό που δεν είναι τόσο προφανέ είναι τι δεν μπορεί να επιδέχεται η ιδιοκτησία. Ο λιμπερταριανισμό δεν αναγνωρίζει πνευματικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Γιατί? Γιατί το πνευματικό προϊόν δεν είναι υλικό προϊόν, είναι πληροφορία. Για παράδειγμα, ένα ποίημα δεν είναι κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω αποκλειστικά, δηλαδή αν χρησιμοποιήσεις και εσύ το ίδιο ποίημα, δεν μειώνεται η πρόσβαση που έχω εγώ στο ποίημα. Ή αν πάρουμε για παράδειγμα έναν χορό, και το ποίημα και ο χορός και όλα αυτά είναι τρόποι, είναι τρόποι χειρισμού του ε, σώματος, του μυαλού, του στόματος αναλόγως πώς εκφράζεται το κάθε τι. Αν πατεντάρω έναν χορό, ουσιαστικά δεν προστατεύω κάτι που είναι δικό μου κατά αποκλειστικότητα, επιβάλλω έναν απογορευτικό νόμο στο πώς θα χρησιμοποιείς εσύ το σώμα σου αν θέλεις και εσύ να το κινήσεις με τον ίδιο χορευτικό τρόπο ας πούμε που το κίνησα και εγώ. Οπότε τα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα δεν είναι δικαιώματα που αναγνωρίζονται στον λιμπερτεριανισμό, παρόλο που απαιτείται κόπος για να παραγάγει κάποιο ένα πνευματικό προϊόν, μια ιδέα, ας πούμε, μια εφεύρεση, η φύση της εφεύρεση δεν της επιτρέπει να έχει αποκλειστικό ιδιοκτήτη. Ο Χαπ έχει επίσης αποσαφηνίσει ότι για να οικειοποιηθείς κάτι πρέπει να το αξιοποιήσεις, όχι απλώς να το χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, αν είσαι ένα πρωτόγονο τροφοσυλέκτη και απλώσει το χέρι σου σε έναν θάμνο και πάρει μια φράουλα. Αυτό ο θάμνο δεν γίνεται αυτομάτω δικό σου. Αν ήθελε ο θάμνο να γίνει δικό σου, θα έπρεπε να τον αξιοποιήσει συνειδητά, να τον κλαδέψει, να τον ποτίσει, να τον περιφράξει, να κάνει κάτι που να δείχνει ότι τον εντάσει σε ένα πλαίσιο συνειδητή αξιοποίηση και εκμετάλλευση και ότι έχει αφιερώσει χρόνο και ενέργεια πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Άλλο παράδειγμα, αν περπατήσω μέσα στο δάσο, δεν πάει να πει ότι επειδή πάτησα το πόδι μου κάπου, δημιούργησα μονοπάτι το οποίο αξιοποίησα. Επομένω, είναι δικό μου όλο το μήκο τη διαδρομή που περπάτησα μέσα στο δάσο. Αν θέλω να έχω ιδιοκτησία ενό μονοπατιού, α πούμε, μέσα στο δάσο, πρέπει να εργαστώ στην κατασκευή αυτού του μονοπατιού, όχι απλώ να περπατήσω μέσα στο δάσο. Ο Walter Block έχει απαντήσει στο ερώτημα πώς η εργασία απαιτείται να αναμειχθεί εντός εισαγωγικών με έναν άκτητο πόρο ώστε να θεωρηθεί ότι αυτός έχει δικαίως α, αποκτηθεί και η απάντηση είναι ότι αυτό το ερώτημα είναι λάθος. Αυτό το ερώτημα δεν έχει καθολική και μόνιμη διαχρονική δηλαδή απάντηση. Είναι σαν να ρωτάμε πόσο κοστίζει ένα καρβέλι ψωμί. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες. Αν έχουμε πόλεμο κοστίζει παραπάνω, αν έχουμε πληθώρα ψωμιού κοστίζει λιγότερο. Γι' αυτό έχει σημασία η κοινωνία να έχει ένα ελεύθερο σύστημα παραγωγής νόμου, ένα σύστημα παραγωγής ιδιωτικού νόμου σε μια αγορά νομικών προϊόντων, ώστε να μπορεί να εκφράσει μέσα από αυτή την αγορά τις προτιμήσεις της η κοινωνία και να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες της, οι οποίες συνεχώς μεταβάλλονται. Ανάλογα με τα ήθη και τα έθιμα και τις προτιμήσεις και τις ανάγκες, μπορεί άλλοτε να χρειάζεται να φυτέψει ένα δέντρο κάθε μέτρο, και άλλοτε να φυτέψει ένα δέντρο κάθε 10 μέτρα για να ισχυριστείς ότι το χωράφι στο οποίο φυτεύεις τα δέντρα αυτά γίνεται δικό σου. Ας πούμε τώρα και για το συμβόλαιο, τη συμφωνία, το εμπόριο, δηλαδή τις εθελούσιες ανταλλαγές. Εφόσον κάτι είναι δικό σου από την πρώτη κτίση, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις, που σημαίνει ότι μπορείς να το ανταλλάξεις, να το χαρίσεις, να το καταστρέψεις, γιατί όχι, αφού είναι δικό σου, κανένας δεν μπορεί να σου πει τι θα το κάνεις. Από τη στιγμή που η αξιοποίηση ή η χρήση που του κάνεις δεν βλάπτει φυσικά, κυριολεκτικά δηλαδή να βλάπτει, την περιουσία κάποιου άλλου. Όταν μεταβιβάζει έναν τίτλο ιδιοκτησία σε έναν αποδέκτη, ο αποδέκτη αποκτά την αντικειμενική σύνδεση με αυτήν την ιδιοκτησία. Δηλαδή, κανένα άλλο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ανταλλάξει ε, κάτι με τον φυσικό ιδιοκτήτη, τον προηγούμενο δηλαδή δίκαιο ιδιοκτήτη τη περιουσία, Οπότε έτσι η ιδιοκτησία και ο τίτλος περνάει από τον πρώτο κτήτορα στον δεύτερο φυσικό ιδιοκτήτη, στον τρίτο φυσικό ιδιοκτήτη και ούτω καθεξής. Αν κάποια στιγμή το αντικείμενο μείνει πάλι άκτητο, για παράδειγμα λόγω ενός θανάτου ας πούμε απροόπτου, μπορεί να οικειοποιηθεί ξανά από την αρχή, από διαφορετικό άτομο. Οπότε γεννάται ένας νέος τίτλος, ο οποίος πλέον μεταβιβάζεται πάλι από φυσικό ιδιοκτήτη σε φυσικό ιδιοκτήτη και δεν μιλήσαμε φυσικά για την λιμπερταριανή θεωρία συμβολέων, το οποίο θα το κάνουμε σε επόμενη παρουσίαση γιατί είναι εκτενέ θέμα. Να πούμε όμω μία κουβέντα και για την αποζημίωση για ζημιέ. Έχουμε ήδη αναφερθεί όταν μιλούσαμε για την αρχή μη επίθεση. Αναφερθήκαμε και στα χαρακτηριστικά τη λιμπερταριανή τιμωρία. Είπαμε ότι η τιμωρία προποθέτει συμβατέ ηθικέ αξίε, ώστε να υπάρχει επίγνωση τη αδικίας και τη ηθική. Ε, αν δεν υπάρχει συμβατότητα, τότε δεν μιλάμε για τιμωρία, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για αντιμετώπιση ενός εχθρού, ενός φυσικού κινδύνου. Στο πλαίσιο της τιμωρία τώρα είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί ένας τίτλος α, από τον θήτη στο θήμα. Οπότε το θήμα αποκτά το ηθικό δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει ένα αντικείμενο που δεσμεύεται από τον συγκεκριμένο τίτλο, ώστε να αποκατασταθεί η περιουσία του ή να αποκατασταθεί ηθικά το θήμα.